Φυσικά μεταχειρισμένα. Βλέποντας λοιπόν αυτό, θα καλησπερίσω τον κύριο Καραβίδα. Θα τον δούμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ο κύριος Καραβίδας είναι επισμηναγός, υπτάμενος, ένα αποστρατεία σήμερα και αν το λέω καλά, ίσως είναι ο πρώτος Έλληνας πιλότος, ο οποίος κυρίες και κύριοι έχει πετάξει με αυτό το αεροπλάνο που βλέπετε. Σωστά κύριε Καραβίδα. Κοιτάξτε, είχα την τύχη να πετάξω το 2015 κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στην άσκηση NATO Tiger Meet, στο εικόνιο μάλιστα της Μικράς Ασίας, με αεροπλάνο Ραφάλ. Αυτή η πτήση επιστεγάστηκε από την πρώτη μέρα της άσκησης, όπου κοιταχτήκαμε με τον Γάλλο Μύραρχο και κατευθείαν με επιδεικτικό προς τον Τούρκο τρόπο με έβαλε μέσα στο σχηματισμό 4 Ραφάλ εναντίον 8 F-16. Θα ήθελα να πω ότι συγχωρήστε με απλώς να πω ότι βλέπουμε πλάνα από τον κύριο Καραβίδα να πετάει. Τα πλάνα που βλέπετε εδώ δεν είναι τυχαία πλάνα, είναι ο άνθρωπος που μας μιλάει σε πολεμική αποστολή. Ναι κύριε Καραβίδα, για συνεχίστε. Θα μου επιτρέψετε απλά να αναφέρω ότι ενδεχομένως να έχουν πετάξει και άλλοι Έλληνες υπτάμενοι, κυρίως εκπαιδευτές στο TLP στην Ισπανία με το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Δεν έχει σημασία ποιος πέταξε πρώτος. Αλήθεια. Το σημαντικό είναι ότι η πολεμική αεροπορία μέσα από τις συνεργασίες με τον Charles de Gaulle αλλά και τις διεθνείς ασκήσεις γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες και τις αρετές αυτού του αεροσκάφου. Έχετε αναφέρει ήδη τα πιο πολλά και μάλιστα με τρόπο πολύ παραστατικό. Θα μου επιτρέψετε απλά να αναφέρω κι εγώ με τρόπο παραστατικό προσπαθώντας ότι η ένταξη του Ραφάλ στο σύστημα αεράμινας στο ελληνικό θα έχει ρόλο αντίστοιχο με το ρόλο που είχε η Σάρισα στη Μακεδονική Φάλαγγα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε, εν ολίγες, θα θυμίσουμε είναι το μακρύ δόρυ, το πολύ μακρύ δόρυ, το οποίο θεωρήθηκε ότι κέρδισε τους πολέμους εκείνη την εποχή, γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν οι στρατιώτες, το κρατούσαν και μπορούσαν από μακριά να χτυπήσουν τους αντιπάλους. Συμπερασματικά λοιπόν θα έχει εξουδετερώσει κάθε απειλή χωρίς αυτή η απειλή να αποτελεί παράγοντα για το ίδιο το αεροσκάφος. Επειδή αναφερθήκατε σε φορείς, σαν μέτρο τάξης, να αναφέρω ότι το Ραφάλ έχει 14 φορείς οπλισμού, ενώ το F-16 αντίστοιχα έχει 9. Όμως το σημαντικό είναι ότι η συνέργεια του Ραφάλ μέσα στο σύστημα αντιεροπορικής ομπρέλα στο ελληνικό, που είναι το πυκνότερο και πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, το πυκνότερο αντιεροπορικό δίκτυο στην Ευρώπη. Κύριε Καραβίδα, να το ρωτήσω εγώ απλά για όσους ίσως δεν είναι τόσο ειδικοί. Αγοράζοντας η ελληνική πολεμική αεροπορία αυτό το τύπο, το αεροπλάνο, αποκτά στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στους Τούρκους? Κοιτάξτε, συνολικά, στα πλαίσια δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων με τα επτάμενα ραντάρ που διαθέτουμε σε δίκτυο Link 16, τα Mirage 2000-5, τα οποία είναι εξαιρετικά αεροσκάφη, τα F-16 Viper και κυρίως το Rafale, το οποίο θα ενταχθεί άμεσα, δεν ανατρέπει απλά το παρόν σκηνικό, ανατρέπει την ισορροπία ισχύως. Δεν μιλάμε για ποιοτική υπεροχή. Μιλάμε για ανατροπή της ισορροπίας ισχύως σε γεωπολιτικό επίπεδο στο σύμπλοκο Ελλάδος-Τουρκίας. Μάλιστα. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε να αναφέρουμε δύο θέματα. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι ο χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι το F-16 Viper από μόνο του, με βάση την απειλή απέναντι, θα ήταν ικανότατο και επαρκέστατο. Ωστόσο, θα καθυστερήσει με βάση το χρονοδιάγραμμα. Το Rafale θα έρθει άμεσα. Αυτό όμως ενέχει ένα κίνδυνο. Σε ένα καθεστώς όπως είναι το ερντογανικό, το οποίο δυστυχώς βρίσκεται σε αρμονία με την τουρκική κοινωνία, με δεδομένο ότι διαταράσσεται η ισορροπία ισχύως σημερινή, ίσως να επιταχύνει τις εξελίξεις και να φέρει πιο κοντά την περίπτωση ένοπλης αντιπαράθεσης ως επιλογή του τουρκικού καθεστώτος. Να προλάβει για δηλαδή την ενίσχυση τη δική μας. Τέλος πάντων, ας μην πούμε περισσότερα το σημαντικό. Ένα πράγμα, με συγχωρείτε. Ναι, πείτε το για να κλείσω. Έχει σημασία, με συγχωρείτε. Συνδυάζεται με την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Μακρόν. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το Ραφάλ να αποτελέσει απλά το τίμημα, ούτως ώστε να συνδυαστεί με τη ρήτρα αμυντικής συμφωνίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έχετε δίκιο, κύριε Καραβίδα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Γιατί τι εννοεί ο επισμηναγός μας, ο επισμηναγός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ότι πολύ απλά, αν ο Ερντογάν ξέρει ότι θα βρει στο Αιγαίο